Κακά τα ψέματα, παιδιά. Σε κανέναν δεν θα αρέσει τώρα αυτό. Εγώ τώρα μόνο μία γυναίκα μου έρχεται στο μυαλό που δεν την πειράξει. Μία είναι. Τη Βασίλισσα. Βασίλισσα, ορίστε. Οίκος Λάνιστερ. Υπέροχη, no filter, όντως, καμία ανάγκη, no make-up, ούτως ή άλλως. Είναι πρωί, το κουνουπίδι δίπλα μια χαρά, ούτε αυτοπειραγμένο, ήρεμη γαλήνια κούκλα και το λαχανικό τέλειο, μπράβο. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Αυτό το κουνουπίδι στέλνει mail, δεν ξέρω, ή μόνο τα σπανάκια. Δεν ξέρω, γιατί όχι, σιγά σιγά θα περάσει. Το κουνουπίδι δεν έχει μια ανάγκη δηλαδή, δεν έχει να πει κάτι στην Ελένη. Μια θεά η Ελένη, ένα χειροκρότημα. Μα η Ελένη τι κάνει? Η Ελένη κάνει τη ζωή της, παιδιά. Πω και η Ελένη. Άκου ποια χρονιά έφυγε άτιμη. Ποιος της το είπε στον ύπνο της, ρε φίλ. Μπράβο, ρε Ελένη. Μπράβο, ρε κορίτσι μου. Μπράβο. Πέρσι, λέει, ένα χρόνο περίπου τέτοια εποχή, είχε ξυπνήσει, ήταν στα Άχλα, στην Άνδρο. Την περιμέναν τα κουνουπίδια στη βεράντα. Φέτος τίποτα. Σπίτι, μέσα, ρουτίνα, μονοτονία. Έλα, μην το λυπηθείτε, είναι Παρασκευούλα ωραία. Έτσι, 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 έλα και... Φέτος μες στο σπίτι μένει και στην Άνδρο δεν πηγαίνει. Φέτος μες στο σπίτι μένει, έχει σκάσει κι η Ελένη. Όλο ίδια και τα ίδια, δίχως να έχει γουρουπιδέλια. Έτσι ωραία! Ωραίο! Το θες, παιδιά. Τίποτα. Μέσα σε όλα πάντως, όλα αυτά που είπα που δεν ήταν και να πεις, έχω και κανένα δυο ευχάριστα στέλιο. Το πρώτο είναι ότι ο Μάικλ Τζάκσον ζει.